Ευχαριστούμε την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας για την πρόσκλησή της στη σημερινή σπουδαία, επιτρέψτε μου να πω, εκδήλωση. Σε μια περίοδο που τα γεγονότα μαρτυρούν ότι οι υπεριαλιστικοί πόλεμοι στην Ουκρανία, στη Γάζα, στην Ερυθρά Θάλασσα και αλλού πυροδοτούν επικίνδυνες εξελίξεις και ο κίνδυνος γενικευμένης πολεμικής αντιπαράθεσης είναι μεγάλος, το αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό κίνημα, τα εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της Κρήτης δίνουμε τη μάχη να πάρει πιο μαζικά χαρακτηριστικά η πάλη του λαού μας κατά του υπεριαλιστικού πολέμου, των αστικών τάξεων και των υπεριαλιστικών κέντρων κατά της εμπλοκής της χώρας. Η στάση αυτή είναι στάση ευθύνης και έχει μεγάλη σημασία για το λαό μας, για το λαό της Κρήτης. Συνδέεται με το διαχρονικό αγώνα του για να κλείσει η αμερικάνικη βάση στη Σούδα, που εκπληρώνει πολύ επικίνδυνο ρόλο σε κάθε υπεριαλιστικό πόλεμο και αποτελεί βασικό εργαλείο της εμπλοκής στα ανατοϊκά σχέδια. Η βάση αυτή πρωταγωνιστεί σε όλους τους υπεριαλιστικούς πολέμους στην περιοχή. Από τη Σούδα εφόρμησαν τα μαχητικά αεροσκάφη στους πολέμους στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη. Από τη Σούδα φορτώθηκαν τα αμερικάνικα πολεμικά πλοία, πυράβλους και τα αντιτορπιλικά και οι φρεγάτες που βομβάρδισαν τους λαούς. Αυτό γίνεται και στον πόλεμο τώρα στην Ουκρανία, στη Γάζα και από εδώ, από τη Σούδα δηλαδή, θα υποστηριχτεί η υπεριαλιστική ναυτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ερυθρά Θάλασσα και η αντίστοιχη συμπληρωματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ίδια περιοχή. Η Σούδα είναι κέντρο ανεφοδιασμού μαχητικών και πλοίων, ισχυρή κατασκοπευτική βάση, χώρος πρόσβασης πυρηνικών υποβρυχίων, βάση αεροπλανοφόρων με εγκαταστάσεις που διαρκώς επεκτείνονται και μεγενθύνονται για να στεγάσουν περισσότερους Αμερικάνους στρατιώτες, ειδικές δυνάμεις πανέτοιμες για πολεμικές επιχειρήσεις. Η Κρήτη είναι περικυκλωμένη από νατοϊκά σκάφη και δίπλα τους ρώσικα καταδρομικά. Οι απολογητές του αμερικανονατοϊκού ιμπεριαλισμού, οι κυβερνητικοί, κρατικοί μηχανισμοί, η περιφερειακή και τοπική διοίκηση, συμφέροντα συνδεδεμένα με τη βάση της Σούδας, είναι αντίπαλοι του κρητικού λαού. Τα λεγόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη είναι το γνωστό παραμύθι που πλασάρουν για να κλείσουν τα μάτια των εργαζομένων και των παιδιών τους που ζουν πάνω σε μια απενεργοποιημένη βόμβα. Ο λαός μας, ο κρητικός λαός, έχει υποχρέωση να δώσει αγωνιστική απάντηση, να δυναμώσει την πάλη του για να κλείσει οι βάσεις της Σούδας και όλες οι βάσεις του θανάτου, αίτημα το οποίο διαχρονικά παλεύει το αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό κίνημα στην Κρήτη. Ο κρητικός λαός λοιπόν έχει ένα παραπάνω λόγο να ανησυχεί, να προβληματίζεται για το πού πάνε οι εξελίξεις, διψάει την αλήθεια για συζήτηση και του λέμε είμαστε εδώ να συζητήσουμε και να οργανώσουμε μαζί το κοινό μας αγώνα, γιατί αυτό επιβάλλουν οι συνθήκες. Η τραγωδία που εξελίσσεται στο ουκρανικό μέτωπο και στην Παλαιστίνη, η επίθεση στο σύνολο των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, το κύμα της ακρίβειας που έχει φέρει τις λαϊκές οικογένειες σε απόγνωση. Τους λέμε ότι η θέση τους είναι μέσα στη δράση, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, στο αντιπολεμικό κίνημα, γιατί έτσι θα πολλαπλασιαστεί η αντίσταση στην αντιλαϊκή πολιτική, θα συγκεντρωθούν δυνάμεις για τη λαϊκή αντεπίθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κόμματα που την υπερασπίζονται βαδίζουν
με πυξίδα τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και στρέφονται κατά της εργατικής τάξης, των βιοπαλαιστών αγροτών και επαγγελματιών που τώρα βγαίνουν στους δρόμους, υπονομεύουν τα δικαιώματα και το μέλλον της νεολαίας. Η στρατηγική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλίων και τη γεωστρατηγική αναβάθμιση σημαδεύει και την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρωταγωνιστεί μαζί με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ σε πλήθος υπεριαλιστικών πολέμων και επεμβάσεων με διάφορα προσχήματα. Τώρα, αυτή την περίοδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δίπλα στο ΝΑΤΟ στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία που σκοτώνονται οι λαοί. Στηρίζει το Ισραήλ που σφάζει τον Παλαιστινιακό λαό, παρεμβαίνει στις εθνοτουρκικές σχέσεις με βάση τη γραμμή των στρατηγικών συμφερόντων που έχει η αστική τάξη της Τουρκίας και βεβαίως έχει μεγάλες ευθύνες για τη διαιώνιση της κατοχής και τη διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτές τις μέρες έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Μιλούν για ενιαία στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία, για την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες για δίθεν ειρηνικές πρωτοβουλίες για την Παλαιστίνη. Οι αντιθέσεις όμως δεν ξεπερνιούνται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η υπεριαλιστική ένωση των μονοπωλίων που ανταγωνίζονται για τα δικά τους συμφέροντα και αυτό μπορεί να το διαπιστώσει κάποιος με την ανακατασούρα για τα ενεργειακά σχέδια, για το φυσικό αέριο, για τη λεγόμενη απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρώσικο πετρέλαιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση αυτό που αποκαλούν ευρωενωσιακή ενότητα στρέφεται κατά των λαών. Συνδέεται με την πρωτοφανή πολεμική προετοιμασία, με αύξηση των στρατιωτικών δαπανών που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Η λεγόμενη στρατηγική πυξίδα για την στρατηγική αυτονομία και ο ευρωστρατός που ετοιμάζουν είναι εργαλεία για νέες επεμβάσεις και πολέμους. Μπροστά στις προσεχείς ευρωβουλευτικές εκλογές, οι εργαζόμενοι πρέπει να σκεφτούν τι μήνυμα θα στείλουν με την ψήφο τους. Θα ενισχύσουν εκείνες τις δυνάμεις που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο υπεριαλιστικού πολέμου, εκείνες που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν έκαναν ούτε μια κινητοποίηση ενάντια στους πολέμους, ή το ΚΚΕ που με συνέπεια λόγων και έργων πάλεψε ενάντια σε αυτόν, ενάντια στη στοχοποίηση του λαού και στην εμπλοκή της χώρας στους πολέμους. Ας σκεφτούν. Αμέσως μετά τον πόλεμο, ένα χρόνο πριν, η Γερμανία έστελνε στην Ουκρανία άρματα στρατιωτικά κράνη. Σήμερα στέλνει άρματα μάχης και Λέοπαρντ. Πριν ένα χρόνο οι ΗΠΑ έσπρωχναν στην Ουκρανία παλιό εξοπλισμό, στη συνέχεια έδωσαν εξελιγμένους πυράβλους και τώρα ετοιμάζονται να δώσουν τα πιο σύγχρονα άρματά τους. Όλοι τους, η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουν λόγο πλέον για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πολεμική αεροπορία, για την ενίσχυση του Ισραήλ απέναντι στον λαό της Παλαιστίνης που σφαγιάζουν. Δεν μπορεί λοιπόν αυτές οι εξελίξεις να μην είναι κριτήριο ψήφου. Οι συνειδητοποιημένοι εργαζόμενοι και νέοι δεν θα ρίξουν με την ψήφο τους νέο λάδι στη φωτιά του υπεριαλιστικού μακελιού που απειλεί να καταπιεί και άλλες χώρες εκτός από την Ουκρανία, την Παλαιστίνη και τις χώρες στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά θα δυναμώσουν το ΚΚΕ που παλεύει ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους και αναδεικνύει τη διέξοδο για τον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς, το δρόμο της ειρήνης και του σοσιαλισμού.